Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι. Σχολιάσαμε ένα μέρος επικαιρότητας. Δεν είναι δυνατόν να καταπιαστούμε τα πάντα. Πόσο μάλλον όταν τώρα έρχεται δίπλα μας τον κ. Δημήτρη Καζάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου, βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα. Και το απόγευμα θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις στο Κονίκη, από το βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία, το βιβλίο του Μονόδρομος ή Ανατροπής, στις 6.30 το απόγευμα, στο βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία. Λοιπόν. Καλώς ήρθατε, κύριε Καζάκη. Καλώς σας βρήκα. Στην Πάτρα έχουμε μιλήσει και στο πρόσφατο παρελθόν αρκετές φορές. Και, αλλά το δυστύχημα είναι το εξής, ότι ενώ έχετε προβλέψει πολλά από όσα έχουν συμβεί και είναι δραματικά όλα αυτά τα οποία μας έχουν συμβεί, εν τούτης παρατηρείται μια μαλθακότητα. Η αντίδραση, αν δεν είναι μηδενική, εν πάση περιπτώσει είναι εξασθενισμένη. Και το ερώτημα είναι γιατί συμβαίνει αυτό. Να ξεκινήσουμε από εκεί έτσι γενικότερα. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει μαλθακότητα στον κόσμο. Απλά ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τους παραδοσιακούς τρόπους διαμαρτυρίας. Και ψάχνει να βρει έναν τρόπο να μπορεί να τελειώσει την ιστορία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον ίδιο. Και με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Αυτό είναι που ψάχνει ο κόσμος. Και βεβαίως πάρουμε υπόψη μας ότι μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας πλέον έχει χάσει κάθε ελπίδα. Δηλαδή το έχουν οδηγήσει στον πάτο πλέον του πιάδιου και αυτό το πράγμα επιδρά και στην ψυχοσύνθεσή σου. Είναι αλλιώς όταν έχεις δυνατότητα να μπορέσεις να επιβιώσεις, να διεκδικήσεις και αλλιώς όταν πλέον ακόμη και ο επιούσιος είναι δυσέβρετος. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι συμβαίνει σήμερα. Εγώ πιστεύω πολύ σύντομα ο ελληνικός λαός θα δώσει την απάντησή του. Και θα την δώσει με πολύ αποκαλυπτικό τρόπο και δεν πρόκειται, νομίζω ότι αυτή θα την εποχή... Θα είναι οι υπερχόμενες εκλογές, εκεί θα δοθεί απάντηση ή θα δοθεί κάποια άλλη απρόβλεπτη απάντηση. Θα είναι απρόβλεπτη απάντηση, από κάθε απόψη. Mm-hmm. Θα είναι απρόβλεπτη, θα εντυπωσιαστούμε με τα πολιτικά της αποτελέσματα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή νομίζω θα είναι τέτοια απάντηση. Ναι. Απάντηση η οποία θα έχει πολιτικό περιεχόμενο. Αυτό εννοώ. Δεν θα είναι άλλου είδους απάντηση. Όχι. Δεν θα είναι ματοκύλισμα. Δεν θα είναι. Ο ελληνικός λαός είναι ενωμένος σήμερα. Mm-hmm. Έχει ομοψυχία σήμερα. Δεν τον έχουν χωρίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε ματοκύλισμα, εμφυλίους και τα ρέστα. Παρά που το γεγονός ότι θα το θέλανε πάρα πολλοί κυβερνώντες. Αυτό που θα έχουμε είναι θα εκπλαγούν άπαντες. Ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν στήσει το δικοματικό παιχνιδάκι σήμερα. Κυβερνώντες, αξιωματική αντιπολίτευση, ξέρετε, με τον τρόπο ναι, που ναι, αλλά βλέπω πράγματα. Αυτή η προσπάθεια καταβάλλεται τώρα. Δηλαδή, καταβάλλεται μια προσπάθεια ανασύστασης, ανασύνθεσης των δύο πόλων. Έτσι, τη κεντροδεξιά και τη κεντροαριστερά. Θα του βγει αυτό το χαρτί? Όχι, δεν θα του βγει. Διότι δεν έχει βάση, δεν έχει κοινωνική βάση. Δεν έχει δυνατότητα να σταθεί αυτό το διπολικό σύστημα, αφενός μεν και οι κυβερνώντες δεν μπορούν να διαθέσουν, δεν μπορεί να διατηρηθεί το πελατειακό κράτος όπως υπήρχε παλιότερα που ήταν και η βάση πάνω στο οποίο στηριζόταν ο δικοματικός καυγάς ή η εναλλαγή και από την άλλη η σύγχρονη κεντροαριστερά όπως τουλάχιστον μετεξελίσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει να δώσει τίποτα, ούτε καν να υποσχεθεί δεν μπορεί τίποτα ουσιαστικό. Και το πιο σημαντικό, ο κόσμος σήμερα δεν τρώει κουτόχωτο. Δεν βρίσκεται σε μια κατάσταση νιρβάνα. Εντάξει ρε φίλε, θα τη βγάλουμε. Ξέρει, ζορίζεται, έχει στριμωχτεί τόσο πολύ που δεν του αρκούν δηλώσεις του στυλ «Εγώ θα το παλέψω και θα βγει». Τι θα παλέψεις, πώς θα βγει και τι. Είναι απαιτητικός πλέον ο κόσμος. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι... Είναι απαιτητικός. Ή πλέον ξέρει ότι έχει χαμηλώσει πάρα πολλές σκάλες, έχει κατέβει, έχει φτάσει σχεδόν στο πλατήσκαλο. Γι' αυτό είναι απαιτητικός, επειδή ακριβώς δεν έχει περιθώρια. Γιατί, δηλαδή επιζητάει τώρα να αναρριχηθεί ακαριέα, αυτόματα, να ξαναευρεθεί στο κεφαλόσκαλο. Το ξέρει ότι δεν πρόκειται να ξέρει ότι η προτέρα κατάσταση δεν πρόκειται να επιστρέψει, ναι, ναι, να επιστρέψει με κανέναν τρόπο. Όμως θέλει να υπάρξει μια ελπίδα για τον ίδιο, την οικογένειά του, την προοπτική του. Και αυτό το πράγμα τον έχει κάνει εξαιρετικά απαιτητικό. Σήμερα η αναβίωση του διπολικού συστήματος στην πολιτική γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Όπως και παλιά. Το πλασάρισμα είναι το εξής. Θέλεις να μην βγουν αυτοί που κυβερνάνε, ψήφισε εμένα. Είναι το γνωστό στοιχείο, το μη χειροβέλτιστο.
Σήμερα όμως ο ελληνικός λαός ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι θέμα Μιχηρού Βέλτους. Πρέπει να υπάρχει καθαρή απάντηση στα ζητήματα. Αλλιώς διακινδυνεύει η ζωή του. Διακινδυνεύει τη ζωή του. Δεν είναι μόνο εντάξει, τι θα κάνουμε, θα χάσουμε κάποιες αυξήσεις που δεν πρόκειται να γίνουν. Εδώ παίζεται η ζωή μας. Είναι ζωή ή θάνατος. Παίζεται, αλλά θα έλεγα το εξής, ότι αυτή η ανατροπή, η οποία είναι πολυπόθητη για τον καθένα, έτσι το φαντάζεται ο καθένας, βλέπει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει κάποιος να την σύρει, να τραβήξει τον κόσμο για να επέλθει αυτή η ανατροπή. Εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά το αρχίζει και διακρίνει ποιοι είναι εκείνοι που στέκονται δίπλα του. Ποιοι είναι εκείνοι που δεν φοβήθηκαν ποτέ να αναμετρηθούν με τον ίδιο τον κόσμο. Να αναμετρηθούν με την καλή έννοια. Δηλαδή να παρουσιαστούν ώστε να τους κρίνει ο ίδιος ο κόσμος. Ποιοι είναι εκείνοι που δεν περιμένουν τις εκλογές ή τις παραμονές των εκλογών για να τον επισκεφτούν ή να μιλήσουν μαζί του. Ποιοι είναι εκείνοι που βρίσκονται συνέχεια μέχρι το τελευταίο χωριό. Και ποιοι είναι εκείνοι που δεν διστάζουν να βάλουν το κεφάλι στον τορβά, αν χρειαστεί, μόνο και μόνο για να σωθεί τούτη εδώ η πατρίδα. Αυτό το πράγμα, αυτό το πατριωτικό στοιχείο που ξυπνάει σιγά σιγά στις πολύ πλατιές μάζες του κόσμου είναι το καινούριο στοιχείο που πραγματικά θα φέρει την απάντηση. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και διακρίνει ο κόσμος. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να βρει και τον τρόπο που ψάχνει να βρει, τον τρόπο το πώς κολλάει αυτός, το πώς δένει δηλαδή. Και πώς δένει πραγματικά το νέο ατσάλι που χρειάζεται πραγματικά για να δώσει τη λύση. Και το βρίσκουμε σιγά σιγά. Εγώ είμαι τώρα σε μια περιοδία πάνω από μια εβδομάδα. Ξεκινήσαμε από τη Μακεδονία, έχουμε φτάσει στην Πάτρα. Σας λέω, ακόμη και στα χωριά, τα πιο απομακρυσμένα χωριά, ο κόσμος συζητάει με αυτούς τους όρους που συζητάμε κι εμείς. Γι' αυτό και θα εκπλαγούν οι σχεδιαστές πολιτικών εξελίξεων. Μάλιστα. Θα πάμε σε αυτές και σε άλλα αρκετά ακόμη, αφού κάνουμε μια μικρή παύση. Βεβαίως. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, στην εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων και θα επιστρέψουμε Βεβαίως. Εδώ. Ναι, θα επιστρέψουμε εδώ γιατί κιόλας. Γιατί υπάρχει ένας λόγος ο οποίος είναι πολύ πολύ σοβαρός σε ό,τι σας αφορά. Έχετε πει 10 πράγματα και από τα 10 τα 9 έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως και εκείνο το ένα είναι σε εκκρεμότητα ακόμη. Το λέω έτσι σχηματικά, αριθμητικά, όχι, για να γίνει δίκιο, κατανοητό. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή είπατε ότι θα μπούμε στη διαδικασία του κινδύνου των σπιτιών μας. Ότι οι βουνοκορφές και οι ακτογραμμές της χώρας είναι εν κινδύνο. Και διάβαζα σήμερα το πρωί, πριν μπω στο στούντιο, διάβαζα για παράδειγμα την περιοδία που έκανε ο Ερντογάν στην Ανατολική Θράκη, όπου ξεσάλωσε. Όλα όσα, φαντάζομαι, έχουν περιέλθει σε γνώση σας όλα όσα είπε. Λοιπόν, όλο αυτό φανερώνει ότι από παντού είμαστε στριμωγμένοι. Από τους Τροϊκανούς, από τους Τούρκους, οι οποίοι αρχίζουν τώρα. Βέβαια, θα μου πείτε ότι μπορεί να έχουν μπροστά τους δημοτικές εκλογές και αυτοί και ενδεχομένως να θέλουν να σηκώνουν τους τόνους. Αλλά θα δούμε πόσο σηκωμένοι είναι οι τόνοι και πόση πραγματικότητα υπάρχει πίσω από όλα αυτά τα οποία παρατηρούνται γύρω μας. Λοιπόν, Γιάννη Παταμιάνε, πάμε σε μηνύματα διαφημιστικά, σε εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ με τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, τον γραμματέα του Ενίου Παλαϊκού Μετόπου, που βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα και που το απόγευμα στις 18:30 στο βιβλιοπωλείο Πρώτο Πορεία παρουσιάζεται το βιβλίο του «Μονόδρομος η Ανατροπή». Πάντα εδώ έχοντας δίπλα μας τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, τον γραμματέα του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι με Γιάννη Ποταμιάνο στην ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Μαρινόπουλος ΑΕ. Είναι η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στη χώρα μας επί 50 ολόκληρα χρόνια. Η Μαρινόπουλος ΑΕ εξυπηρετεί πλέον ελληνικά και μόνο συμφέροντα και συνεργάζεται με 2.000 Έλληνες προμηθευτές. Λέγαμε πριν πάμε στα μηνύματα διαφημιστικά και την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων, λέγαμε τον κύριο Καζάκη ότι έχει πει πράγματα τα οποία τα βρίσκουμε μπροστά μας. Έχει μιλήσει για την άρση της αναστολής των πληστηριασμών και το έχει πει έτσι με έναν πολύ παραστατικό τρόπο, ότι να είμαστε έτοιμοι διότι βρίσκονται σε κίνδυνο οι κορυφογραμμές και οι ακτογραμμές μας. Και κάποιοι ενδεχομένως όταν τα έλεγε να θεωρούσαν ότι είναι γραφικές κουβέντες που γίνονται για εντυπωσιασμό ή για κινδυνολογία. Να όμως
που ένα-ένα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Είχατε πει και πριν από ένα-ενάμιση μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ότι κι άλλες συνεταιριστικές τράπεζες θα κλείσουν. Θα κλείσουν. Και... τέσσερις σήμερα κλείνουμε απόφαση στις Τράπεζες Ελλάδος. Μάλιστα. Αυτό το ξέρουμε. Ήταν, υπήρχε οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κλείσουν όλες οι συνεταιριστικές και θα κλείσουν όλες οι συνεταιριστικές της Ελλάδας για να γίνουν μπόνους στις μεγάλες συστημικές τράπεζες που βεβαίως είναι τέσσερις τυπικά, θα μείνουν δύο. Α, θα μείνουν δύο. Θα μείνουν δύο. Και μετά ποιες θα... δεν θα μείνουν, ποιες θα μείνουν, ποιες θα είναι αυτές οι δύο που θα μείνουν. Νομίζω ότι η Εθνική και η Eurobank θα πάψουν να υπάρχουν, θα αφομοιωθούν από τις άλλες. Σε πρώτη φάση. Και μετά βλέπουμε. Μάλλον θα μείνει μόνο η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank. Ο λόγος είναι απλός. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει τα βασικά, έχει τον βασικό δανεισμό των εφοπλιστών και η Alpha Bank των μεγάλων εταιριών, όχι μόνο των κατασκευαστικών, αλλά και των υπολείπων, των ολιγαρχών αυτής της χώρας. Και θα διδυθούν εκεί πέρα, αλλά θα προχωρήσουν σε... σε αυτές τις δύο τράπεζες. Αλλά και αυτές υπό εξάρτηση, έτσι, από Γερμανία. Βεβαίως, γιατί έτσι αλλιώς δεν έχουν, δεν είναι σε ελληνικά χέρια εδώ και χρόνια. Είναι σε επενδυτικά φαντ στο εξωτερικό που κανείς δεν γνωρίζει ποιος κρύβεται πίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο το θέμα των πληστηριασμών της. Βεβαίως. Αν και εκείνο που με ενοχλεί είναι το εξής, ότι μπαίνουμε σε ένα κουβεντολόι. Αν θα γίνει τούτο, αν θα γίνει εκείνο, αν θα σωθεί τούτο εδώ, αν θα χαθεί το άλλο, αυτή πρέπει να είναι η κουβέντα, κύριε Καζάκη. Νομίζω δηλαδή ότι βλέπετε τώρα έχουν μπει στην κλίνη του προκρούστη, έχει μπει το θέμα των σπιτιών, ας πούμε. Και αν τελικά από τα πέντε δωμάτια μας μείνουν τα δύο, θα λέμε μετά ότι είμαστε ευτυχείς, ή αν δεν μας μείνει τίποτα θα λέμε ότι η δυστυχία όλη νομίζω μας κατοκυρίασε. Νομίζω ότι αυτό πράγμα πρέπει να καταλάβουμε από την αρχή, ότι από τη στιγμή που οι δανειστές ξέρανε ότι το δάνειο δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, μάλλον το χρέος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί της χώρας, έπρεπε να βάλουν τη χώρα σε εκποίηση. Όπως βάζουν ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση όταν βεβαίως δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Η χώρα βέβαια από μόνη της και με βάση το διεθνές δίκαιο και το ιστορικό δίκαιο δεν μπορεί να τεθεί σε εκποίηση. Χρειαζόταν μια δοσυλλογική κυβέρνηση. Έχουμε μέχρι τώρα τρεις ή τέσσερις δοσυλλογικές κυβερνήσεις. Και ένα σύστημα απόλυτα ταυτισμένο με τον δοσυλλογισμό. Και έτσι λοιπόν τέθηκε εν κινδύνο ολόκληρη χώρα. Τη χώρα θέλουν, το οικόπεδο. Τους ηθαγενείς δεν τους χρειάζονται. Έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα με το γεγονός ότι οι ηθαγενείς, το λέω έτσι για να καταλαβαίνομαστε πώς μας βλέπουν αυτοί. Ναι, όχι ότι είμαστε ηθαγενείς. Όχι βεβαίως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα? Η μικρή ιδιοκτησία. Το 75 περίπου τα 100 ιδιοκατοίκησης που έχει ο Έλληνας από πάπ προς πάπο, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να λυθεί με δεδομένο το μπάχαλο που υπάρχει στο σύστημα της ιδιοκτησίας και έτσι το κλείνουν ως εξής. Βάλανε τις τράπεζες, τώρα προστάσανε και τα ασφαλιστικά ταμεία και έχουν και την εφορία, χρωστάμε και στα τρία, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, οπότε έχει υποθηκευτεί πλέον η ιδιωτική περιουσία. Μέχρι τον Απρίλιο, και γράψτε το αυτό, μέχρι τον Απρίλιο η κυριότητα της χώρας θα έχει περάσει σε άλλα χέρια. Και κυρίως τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Κυρίως η δημόσια ακίνητη περιουσία, που έτσι αλλιώς τώρα προστίθεται στον ΤΑΙΠΕΔ, και η ιδιωτική ακίνητη περιουσία, που θα ξεκινήσουν βέβαιως πρώτα με τα υψηλής εμπορικής αξίας ακίνητα. Και δεν θα ασχοληθούν, επειδή πολλοί λένε, μα καλά ρε παιδί μου, ένα διαμερισματάκι έχω στο Παγκράτη. Ή στην Τραπετσόνα, τι το θέλουν? Το θέμα δεν είναι ότι θέλουν ένα διαμερισματάκι. Θέλουν ολόκληρη την οικιστική περιοχή. Θα μπουν μπουλντόζες μέσα και θα το μετατρέψουν σε αυτό που θέλουν να το μετατρέψουν. Ειδική οικονομική ζώνη, ειδικό πλαίσιο, να το πούμε έτσι, αξιοποίησης από την αγορά κινήτων. Οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να συμβεί. Αυτό πρέπει θα να μπορεί να συμβεί αυτό. Ένα, δύο, τρία, πέντε διαμερίσματα μπορεί εκεί να μην είναι επιβαρημένα. Δεν θα τα κρατήσουν εκείνοι. Ξεχνάτε όμως ότι υπάρχει ήδη νόμος από το 2011, από τον Ιούλιο του 2011, όπου επιτρέπει στον Υπουργό την αναγκαστική απαλωτρίωση ακίνητης περιουσίας σε περίπτωση που εμποδίζεται μια ιδιωτική επένδυση είτε μέσω του ΤΑΙΠΕΔ είτε απευθείας κάποιου ιδιώτη επενδυτή που είναι τόσο σημαντική για τη στρατηγική σημασία και υπέρτατο δημόσιο συμφέρον. Ποιο δημόσιο συμφέρον? Δημόσιο συμφέρον των δανειστών βεβαίως
και των εντολοδόχων τους εδώ. Δηλαδή, αν μείνουν κάποια κίνητα μέσα σε μια ολόκληρη περιοχή που δεν μπορούν, γιατί δεν χωριστάνε, απαλωτριώνονται αναγκαστικά. Αναγκαστικά, μάλιστα. Κατανοητό πλήρως. Τιτλοφορείτε το βιβλίο σας «Μονόδρομος ή ανατροπή». Λέτε λοιπόν αυτά τα οποία λέτε, τα οποία πραγματικότητα είναι, άσχετα αν δεν διαδίδονται ευρέως, επειδή είστε αποκλεισμένος από πολλά μέσα ενημέρωση και ιδίως από τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης. Πώς εννοείτε την ανατροπή? Ο μονόδρομος είναι αυτός τον οποίον πορευόμαστε τώρα και ο οποίος είναι ολισθηρός, καταστροφικός, έχουμε κατακριμνιστεί και έχουμε φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι σχεδόν. Όχι, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι της σκάλας του κακού, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε στο κατρακύλισμα. Πώς ανατρέπεται αυτό το πράγμα? Εν της πράγμασης, ρεαλιστικά. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας σαν ανατροπή, πρώτον είναι πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτή η ανατροπή. Ανατροπή δεν είναι απλά η πτώση μιας κυβέρνησης. Είναι η ανατροπή του συνόλου των δεσμεύσεων που έχουν υπογραφεί σε βάρος της χώρας και του ελληνικού λαού. Δηλαδή, ολόκληρο το καθεστώς των 420 μνημονιακών νόμων, των 27 πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, των δύο δανειακών συμβάσεων, τουλάχιστον δύο, δεν ξέρουμε τι άλλο έχουν υπογράψει, και το συνόλου των μνημονιακών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα. Αυτό πρέπει να ανατραπεί. Αυτό ανατρέπεται όταν ο ελληνικός λαός επιβάλλει τη θέλησή του. Το πώς θα την επιβάλλει είναι δικό του θέμα. Η πλειοψηφία πώς θα την επιβάλλει. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να εκβιάσει εκλογές και να τους ανατρέψει διαμέσου των εκλογών. Για να έρθουν ποιοι όμως, από την ώρα που έτσι όπως σχηματοποιείται το πράγμα, μάλλον ελεγχόμενο θα είναι. Δεν είναι έτσι. Αν εκβιάσει ο λαός, αν ο λαός επιβάλλει την ανατροπή, ο λαός πλέον διδάσκεται την τέχνη του ανατρέπει την κυβέρνηση. Όταν διδάσκεται αυτή την τέχνη και τη μάθει την τέχνη, δεν μπορεί να τον ξεγελάσει κανείς, γιατί ξέρει πολύ καλά πώς θα ανατρέψει και την επόμενη κυβέρνηση. Είδαμε αυτό στην Αίγυπτο πώς έγινε. Πώς ανατρέπει τις κυβερνήσεις όταν δει ότι δεν εκφράζουν τα συμφέροντά του άμεσα. Σήμερα όμως υπάρχουν και πολιτικές δυνάμεις, εγώ να μιλήσω για το ΕΠΑΜ, που βεβαίως έχει συγκεκριμένο σχέδιο και πρόγραμμα και που όλο και περισσότερο, παρά τον αποκλεισμό που λέτε και όλα αυτά, βρίσκει μεγαλύτερη και ευρύτερη απήχηση στον κόσμο. Όμως πέρα από αυτό, υπόθεση του λαού είναι, για να μην πούμε ότι εμείς είμαστε οι μοναδικοί και όλα αυτά, είναι υπόθεση του λαού. Ο δεύτερος τρόπος είναι δια του αποκλεισμού της κυβέρνησης. Πώς είναι ο αποκλεισμός της κυβέρνησης? Πώς ζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση? Λαιλατώντας το εισόδημα του ελληνικού λαού. Αν σταματήσουμε, οργανώσουμε ένα blackout στους πρακτικούς μηχανισμούς της κυβέρνησης, πώς θα κατευθεί η κυβέρνηση πάνω? Ένα 24ωρο, δύο. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους και με κοινωνία. Πρώτα κύρια οι μικρομεσαίοι που πεθαίνουν, δεν αποδίδουν ΦΠΑ και κατεβάζουν τα ρολά στις ΔΟΗ. Για να συμβεί αυτό όμως, θεωρώ ότι πρέπει να λειτουργήσει επικοινωνιακά, πρέπει να είναι κάποιοι οι οποίοι θα πάρουν τα γκέμια αυτής της ιστορίας και θα παρασύρουν αυτό, με την καλή... Αυτό στην πραγματικότητα προετοιμάζουμε εμείς, δηλαδή με τη μεγάλη μεσυμβολή, αλλά και άλλα κινήματα σαν και εμάς, προετοιμάζουμε αυτή την ιστορία, δηλαδή δρούμε καταλυτικά έτσι ώστε ο κόσμος να ξεφοβηθεί, να συνεννοηθεί, να οργανωθεί πέρα και πάνω μακριά από κομματικούς μηχανισμούς και συνδικαλιστικούς μηχανισμούς που είναι γνωστοί ποιους εκφράζουν και με ποιο τρόπο λειτουργούν, και έτσι να κάνει αυτό το βήμα. Ναι, το οποίο θα είναι και ανέμακτο. Ναι, ζητάτε συνεννόηση από τον κόσμο και καλά κάνετε και τη ζητάτε. Την ίδια στιγμή που εκείνο το οποίο παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει μια πανσπερμία, θα έλεγε κανείς, κινημάτων που αυτό το πράγμα σημαίνει ότι όταν το σαλάμι είναι τεμαχισμένο, δεν έχει. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή περίοδο από αυτή την άποψη, γιατί διαμορφώνει το πραγματικά αντίπαλος πόλος απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση. Όχι αυτό το πόλο που δημιουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσκόπησης. Για παράδειγμα, τα κινήματα βάσης έχουν συμβρεθεί ήδη. Πριν ένα μήνα, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, παραμονές της επετείου του Πολυτεχνείου, μαζευτήκαμε με πρωτοβουλία του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου, του Δίκη και του αριστερού ρεύματος του ΣΥΡΙΖΑ, βρεθήκαμε όλοι, και του κινήματος Δεν Πληρώνω, που βρεθήκαμε όλοι μαζί και συζητήσαμε, κάναμε το άνοιγμα του ότι
της ανάγκης να συμβρεθούμε όλα τα κινήματα βάσης από κοινού. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν προσθεθεί σχεδόν όλα τα κινήματα βάσης σε μια κοινή βάση, δηλαδή την προετοιμασία της ανατροπής και το πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι μόνο ότι συμφωνούμε να πέσει κυβέρνηση, αλλά και το πλαίσιο. Το πλαίσιο συμπυκνώνεται σε τρία βασικά συνθήματα που αποτελούν το περιεχόμενο των πόθων του ελληνικού λαού από την εποχή της απελευθέρωσης. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση. Και πιο συγκεκριμένα, μονομερή διαγραφή του χρέους, έξοδο από το ευρώ και να πάμε σε εθνικό κρατικό νόμισμα για να δούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε την οικονομία και να σταθεί στα πόδια της, να τιμωρηθούν οι δοσίλογοι και οι πέτοιοι αυτής της πολιτικής ανομαλίας που έχει εγκύψει τη χώρα από τις 6 Μαΐου 2010 και μετά. Και βεβαίως δημοκρατία. Συντακτική Εθνοσυνέλευση, νέο σύνταγμα, να λήξει όλη αυτή, αυτό το νομικοπολιτικό κατασκεύασμα που υπήρξε τα τρία τελευταία χρόνια, να αποκατασταθούν αδικίες. Παράδειγμα, στα 3-7 χρόνια δολοφονήθηκαν άνθρωποι. Τις λέμε τυπικά αυτοκτονίες. Αλλά δολοφονήθηκαν άνθρωποι και δεν πρέπει να πληρώσει κάποιος για αυτή την ιστορία. Δεν πρέπει να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που χάσανε τα σπίτια τους ή τις οικονομίες τους επειδή εφαρμόστηκαν αυτές τις πολιτικές. Αυτά τα πράγματα πρέπει να αποκατασταθούν. Και βεβαίως να πληρώσουν αυτοί που έβαλαν τις υπογραφές τους ή που λειτουργήσαν με αυτόν τον τρόπο για αυτό το καθεστώς. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο, να το πούμε έτσι. Και έχουμε συμφωνήσει εκεί πάνω, πέρα από τις τέσσερις δυνάμεις που πήραν την πρωτοβουλία, πάρα πολλά κινήματα, είτε τοπικά, είτε σε πανελλαδική εμβέλεια που υπάρχουν. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στα εθνικά θέματα, γιατί το παιχνίδι γεωστρατηγικά που παίζεται σε ό,τι μας αφορά έχει σχέση με ό,τι έχουμε κάτω από τα πόδια μας. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, προφανές αυτό νομίζω. Αλλά από την άλλη πλευρά τώρα, το λέγαμε και νωρίτερα πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, ακούσαμε τον Ερντογάν να ξεσαλώνει πραγματικά. Ναι. Τι γίνεται, κατά πού πάει το πράγμα? Πέρα από το γεγονός ότι έχουμε χάσει το Αιγαίο, θεωρήστε το χαμένο, διότι η δική μας πολιτική κάνανε την εξής βασική θέση. Αν θυμάστε, όταν ο κύριος Νταβούτογλου είχε έρθει στην Αθήνα, ο κύριος Μεϊμαράκης, όπως και βεβαίως ο τότε υπουργός εξωτερικών, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος, πριν μετακινηθεί στο Υπουργείο Άμυνας, του είχαν πει για ελεύθερη θάλασσα το Αιγαίο. Ελεύθερη θάλασσα το Αιγαίο σημαίνει θάλασσα χωρίς κυριαρχικά δικαιώματα. Ο Νταβούτογλου, αν είχατε προσέξει την ανταπάντηση, ήταν πιο προσεκτικός. Πιο προσεκτικός. Και μάλιστα ο κύριος Μεϊμαράκης του έδωσε εκείνο ένα άθλιο καραβάκι, ας πούμε, σαν δώρο και του λέει να είναι ελεύθερη θάλασσα. Έτσι το Αιγαίο λοιπόν, όσο αναφορά αυτή την κυβέρνηση και τους κυβερνώντες και κυρίως βεβαίως αυτούς που τους δίνουν εντολές που βρίσκονται πίσω, έχει τελείως παραχωρηθεί. Είναι ελεύθερη θάλασσα. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, ο κύριος Ερντογκάν έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Ο τουρκικός λαός έχει ξεσηκωθεί εναντίον του νεοοθωμανισμού του. Το είδαμε επί 5 μήνες. Σε αυτό επέμεινε όμως. Βεβαίως. Σε αυτό επέμεινε. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Πηγαίνει στα πιο καθυστερημένες περιοχές, πολιτικά καθυστερημένες περιοχές της Τουρκίας και προσπαθεί να τονώσει ένα σοβινισμό ο οποίος πραγματικά έχει οθωμανικά χαρακτηριστικά. Ή προσπαθεί να έχει. Ο λόγος είναι πρώτα και κυρία εσωτερική κατανάλωση. Πρέπει να οικοδομήσει μια συμμαχία ή κοινωνικό αίρισμα γιατί αυτός καταραίει σαν καθεστώς. Από την άλλη μεριά βεβαίως αυτό δημιουργεί όχι μόνο εντάσεις και ενδεχομένως και τυχοδιοκτισμούς. Δηλαδή αυτό το καθεστώς που καταραίει είναι έτοιμο να κάνει τυχοδιοκτισμό. Ενδεχομένως για να μπορέσει να επιβληθεί ή να κρατηθεί στην επιφάνεια. Ο τυχοδιοκτισμός βεβαίως του Ερντογκάν δεν φτάνει στο σημείο να κάνει πολεμική ενέργεια εναντίον της Ελλάδας γιατί δεν έχει εφεδρείας, δεν έχει την κοινωνία μαζί του. Όμως δεν του κοστίζει τίποτα να στήσει θερμά επεισόδια ή κλιμάκωση θερμών επεισοδίων είτε στο Αιγαίο, είτε στη Θράκη, είτε οπουδήποτε αλλού με δεδομένη τη διάλυση των ενόπλων δυνάμεων, να το πούμε διαφορετικά, τη σκόπιμη και επί τούτου διάλυση των ενόπλων δυνάμεων. Λοιπόν, όμως, να το ξέρουμε, εάν το κάνει αυτό ο Ερντογκάν, το κάνει εκ του ασφαλούς, ξέροντας πολύ καλά ότι έχει τους κυβερνώντες αυτού εδώ του τόπου που κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει άμυνα της Ελλάδας. Γιατί την έχουν κυριολεκτικά διαλύσει
έχουν στερήσει τη δυνατότητα από τις ένοπλες δυνάμεις ή μάλλον προσπαθούν να στερήσουν τη δυνατότητα από τις ένοπλες δυνάμεις για την αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων και έτσι ο κ. Ερντογκάν μπορεί να το παίζει λεοντάρι, ασλάν στα τούρκικα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, δεν έχει αυτή τη δυναμική. Το παίζει λεοντάρι γιατί ξέρει ότι είμαστε λαγοί. Όχι ο ελληνικός λαός βεβαίως, ο κυβερνώντας. Ναι. Άρα μέσα από αυτή την ισορροπία της αδυναμίας, της αμφίπλευρης αδυναμίας, έτσι όπως το καταλαβαίνω, έτσι όπως τα λέτε, καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται να έχουμε κάτι το θερμό, όχι, το εντυπωσιακό, ωστόσο, το απρόοπτο. Αν πάμε σε μια ολοκληρωτική διάλυση, όπως πάμε σε ολοκληρωτική διάλυση της χώρας, πιστεύω ότι υπάρχουν συμφέροντα τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως από την Γερμανία, που θα θέλανε μια αναδιανομή συνόρων στα Βαλκάνια. Αυτή τη φορά βεβαίως δεν θα θέλανε να το πετύχουν με το γνωστό τρόπο, όπως ήταν το 99, με βομβαρδισμούς και πολέμους, διότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί να συσπηρωθούν οι λαοί και να έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Μια διάλυση όμως διαμέσου της διάλυσης εσωτερικής κοινωνικής ενοχής, αυτό που επιτελείται σήμερα στην Ελλάδα, αυτό που κάνανε επί δεκαετίες στα υπόλοιπα Βαλκάνια, μπορεί να ξαναφέρει θέμα συνόρων. Δηλαδή, εάν κατορθώσουν και επιβάλλουν ειδικές οικονομικές ζώνες στην Ελλάδα, πέστε μου εσείς αν η ελληνική πικράτα θα είναι η ίδια τότε. Όχι βέβαια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο που για τους πληστηριασμούς μιλήσαμε. Α, να μιλήσουμε λίγο για το και γιατί παρατείνει τον χρόνο της συζήτησης και η κυβέρνηση. Θεωρώ κιόλας και με την σιωπηρή σύμφωνη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παρατείνεται ο χρόνος της συζήτησης για τα υποβρύχια, για την σύσταση εξεταστικής πρόταση που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω ένα... Εμένα από την πρώτη στιγμή που έθεσε το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ και ορθώς το έθεσε, γιατί είναι σκάνδαλο αυτό που συμβαίνει, λείπουν ορισμένες συντεταγμένες του προβλήματος. Το πρώτο είναι από πού και σπου θα πρέπει να έχουμε ναυπηγεία τα οποία δεν μπορεί να τα λειτουργήσει το κράτος εφόσον δεν υπάρχει άλλος να μπορεί να τα λειτουργήσει, γιατί μας το απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά για τα δικά μας ναυπηγεία, για παράδειγμα τα γαλλικά ναυπηγεία δεν το κάνουν. Λοιπόν, γιατί αυτή η συντεταγμένη δεν υπάρχει συζήτηση. Το δεύτερο που υπάρχει είναι γιατί δεν προτρέπονται οι ίδιοι εργαζόμενοι να πάρουν την υπόθεση των αφηγείων στα χέρια τους, να τα βάλουν μπροστά με την εγγύηση βεβαίως που πρέπει να έχει να δώσει το κράτος. Και το τρίτο πιο σημαντικό είναι γιατί δεν είναι στοχοπροσιλωμένη η επίθεση. Δεν είναι τυχαίο. Ο κύριος. Ναι, γιατί παραλάβει... ξεκινάει από το 2000. Ναι, ακριβώς. Θέλει το σύνθετο. Η διερεύνηση θα γίνει από το 2000. Ο κύριος Βενιζέλος δεν ήταν αυτός που έλεγε όταν παραλάβανε το υποβρύχιο Παπα-Νικολής ότι το υποβρύχιο λέει είναι αξιόπλο. Ψάξτε στο διαδίκτυο, υπάρχει δήλωση. Αξιόπλο ως υπουργός άμυνας. Προσέξτε, επειδή είναι πονηρός νομικός, όχι έξυπνος, πονηρός, και έχει δικευτεί στη στρογγυλοποίηση της απάτης και στις λεκτικές μανούβρες, είπε αξιόπλο ενώ θα πρέπει να πει αξιόμαχο. Παραλάμβανε υποβρύχια, αξιόπλοα. Τα πολεμικά πλοία δεν είναι αξιόπλοα. Αξιόπλοες είναι οι βάρκες, είναι τα κότερα, είναι τα πλοία που μεταφέρουν τουρίστες. Τα πολεμικά πλοία είναι αξιόμαχα και μόνο τότε αν είναι. Επειδή δεν ήταν, το παραλάμβανε ο υπουργός για να τους πληρώσει τους Γερμανούς και τους μεσάζοντες και πώς μοιράζοντας αν οι μίζες κανείς δεν ξέρει, ως αξιόπλο. Λες και θα παίρνει τουρίστες να τους πάει βόλτα στο Αιγαίο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, τι γίνεται. Αντί να έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει, έχουμε το εξής καταπληκτικό. Βγαίνει ο Βενιζέλος όταν πρώτο άνοιξε το ζήτημα, ούτε λίγο ούτε πολύ. Είπε απευθυνόμενος τον κύριο Τσίπρα, τα παίρνετε από ανταγωνιστές, γι' αυτό το βάζετε το θέμα. Και μάλιστα με προκλητικότατο τρόπο, λέγοντας ότι βγήκατε νωρίς στη γύρα, καθότι αυτός είναι παλιός. Τα έχει πάρει από χοντρά, από πολλούς, από παλιά. Αυτό εννοούσε. Λοιπόν, είναι βαρύ αυτό το οποίο λέτε σε σχέση με τον Βενιζέλο. Μα αυτό δεν είπε. Το είπε στην διάρκεια της μομφής. Είσαστε νωρίς στη γύρα. Ναι. Πέστε μου εσείς τώρα, αυτό τι σημαίνει. Γιατί εγώ έτσι το ερμηνεύω. Ναι, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ο άλλος είναι παλιός και λέει στον άλλον τώρα νωρίς βγήκατε. Ναι, λοιπόν, εγώ ρωτάω, εάν σας έλεγε έστω και εμέσως στο κοινοβούλιο κάποιος, άφηνε υπονοούμενο, τα παίρνετε από κάποιους και δεν τα παίρνατε,
θα έμενε έδρανο μέσα στο κοινοβούλιο, γιατί αν ήμουν εγώ, όχι έδρανο δεν θα έμενε. Ακόμη θα τρέχε ο Βενιζέλος. Έτσι. Αντίθετα, όχι μόνο δεν έγινε μια έκρηξη εκ μέρους του κ. Τσίπρα ή εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, στρογγυλοποιήθηκε η υπόθεση και πήγε από το 2000. Mm. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Mm. Που σημαίνει στην πράξη ότι δυστυχώς η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να τα έχει καλά με όλους. Και δεν βάζει πολιτικά το ζήτημα από τη σκοπιά του ελληνικού λαού και των συμφερόντων της χώρας. Αλλά στρογγυλεμένα για να μην τα χαλάσει ούτε με τους μεν ούτε με τους δεν. Αυτό εγώ συνάγω. Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώσαμε σε αυτό το σημείο. Είπαμε να το ξαναπούμε το απόγευμα στις 6.30 στο βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία. Γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου. Που θα συνεχιστεί και η συζήτηση άλλωστε. Εκεί, διαζώσεις. Ναι, βεβαίως. Γίνεται λοιπόν η παρουσίαση του βιβλίου «Μονόδρομος ή Ανατροπή» του συγγραφέα και οικονομολόγου και γραμματέα του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, που τον είχαμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε σήμερα στο στούντιο του Ράδιο Γάμα και να μιλήσουμε επαρκετό. Δεν τα πάμε όλα. Θα έχουμε την ευκαιρία όμως στο μέλλον. Ούτως ή άλλως μπαίνουμε σε μια περίοδο που μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, τις δημοτικές και τις ευρωεκλογές, θα υπάρχει τροφή δημοσιογραφική. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην απογευματινή, την απόψινή εκδήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ό,τι καλύτερο σε ό,τι αφορά σε αυτή την περιβόητη, την πολυπόθητη ανατροπή. Να δούμε πώς θα αλλάξει ο ήλιος. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει την έκπληξή του πάλι ο ελληνικός λαός, όπως πάντα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.